Συνεχίζονται οι αφήξεις κουρασγερόπλοιων στη Ζάκυνθο παρά το γεγονός ότι το νησί δεν διαθέτει την απαραίτητη προβλήτα πρόσδεσης. Το πρωί της Τετάρτης, άλλα δύο πλοία έδεσαν ανοιχτά του λιμανιού, δίνοντας την ευκαιρία στους επιβάτες τους να κάνουν τη βόλτα τους στην πόλη, αφού πρώτα μεταφέρθηκαν με λάτζες στο λιμάνι. Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου αναμένονται να αφηχθούν στη Ζάκυνθο άλλα 10 κρουαζιερόπλοια με βάση το πρόγραμμα που έχει στα χρέη του το λιμεναρχείο, ενώ δεν αποκλείεται να είναι και περισσότερα σε περιπτώσεις έκτακτων αφήξεων. Αρκετά θετική θεωρήθηκε από τους ξενοδόχους της Ζακύνθου η αύξηση των αφήξεων επισκεπτών μέσω πτήσεων τσάρτες για το Σεπτέμβριο, που άγγιξε σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου το 14,4%. Οι προσφορές προηγήθηκαν στα πακέτα των διακοπών και ο καλός καιρός, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, βοήθησαν στις αφήξεις, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμικότητα ανάπτυξης που έχει ο τουρισμός. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Δημόσιο πραγματοποίησαν το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρία μπροστά από το Δήμο. Σήμερα ήταν 24ωρη απεργία στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ, τους δημόσιους οργανισμούς και φορείς. Στις απεργιακές κινητοποιήσεις πανελλαδικά συμμετείχαν γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι και καθηγητές, ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, εργαζόμενοι στην ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όσοι πλήττονται από το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και όσοι δεν αντέχουν τη μαύρη οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Με στόχο τον προγραμματισμό για τη συγκρότηση του καλαθιού των τοπικών αγροτικών προϊόντων, συνεδριάζει στις 11 το πρωί της 5ης στην Κέρκυρα η Κοινή Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις σε διάφορα επίπεδα με στόχο την ενεργοποίηση των αγροτών και άλλων κλάδων που σχετίζονται με την αγροτική οικονομία και όχι μόνο. Ο κ. Μαλλιάς ανέλησε και τις δράσεις που θα αναπτυχθούν με αφορμή το επιχειρησιακό πρόγραμμα του καλαθιού αγροτικών προϊόντων, όπου περιλαμβάνονται και πολλές καινοτομίες. Τη σιγουριά του ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας όταν θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές, εξέφρασε στην εκπομπή της Εροζήτα Δίχως Άλοθη με τον Βασίλη Μούτσιο ο πρώην νομάρχης Διονύση Γάσπαρος. Μεταξύ άλλων, ο κ. Γάσπαρος αναφέρθηκε στη στενή σχέση φιλίας που τον συνδέει με τον πρόεδρο του κόμματος Εξωματικής Αντιπολίτευσης Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στις δυνατότητες που έχει και ο ίδιος για να βοηθήσει τη χώρα. Σε νέες βάσεις λειτουργεί το μουσικό σχολείο της Ζακύνθου σύμφωνα με όσα τόνισε στην Εροζήτα και η διεύθυνσή του. Στόχος, όπως αναφέρθηκε, είναι να γίνουν γνωστές οι δραστηριότητες του σχολείου και ταυτόχρονα να παρακολουθούν από κοντά την πρόοδο των παιδιών τους και οι γονείς. Καινοτομία στο σχολείο αποτελεί η λειτουργία του τις πρωινές ώρες στα Σάββατα για όσους μαθητές δεν έχουν μουσικά όργανα στα σπίτια τους. Πρόσφατα, μάλιστα, στο σχολείο ξεπεράστηκε και το πρόβλημα που είχε προκύψει με τα δύο εγκαταλελειμμένα κοντέινερ σπιτιών που βρισκόντουσαν στον εξωτερικό του χώρο και αποτελούσαν εστία μόλυνσης. Επιπλέον, δόθηκε δέσμευση από την πλευρά του Δήμου να πραγματοποιηθούν έργα στον εξωτερικό προάβλιο χώρο για τη διαμόρφωσή του, προκειμένου αυτός να χρησιμοποιηθεί για αθλοπαιδείες. Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλαν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης και ΔΥ προς το Υπουργείο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης, καθότι μέσα από το προσχέδιο νόμου δεν προβλέπεται φανερά η διατήρηση και η λειτουργία τους. Στην επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων πως τα ΚΕΔΗ οι λειτουργικές δαπάνες τους ανέρχονται στα 10.000 ευρώ ετησίως και απασχολούν 463 μόνιμους και 800 αναπληρωτές επιστημονικό προσωπικό, αριθμοί που αποδεικνύουν πως δεν στοιχίζουν στο κράτος, παρά αντίθετα προσφέρουν στον τομέα της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην ειδική αγωγή. Στους εργαζόμενους ανήκουν υπηαγωγή, εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνική λειτουργή και ψυχολόγη. Τα ΚΕΔΗ λειτουργούν από το 2000. Η ΔΕΙΑΣ θα αναλάβει τον καθαρισμό του χυμάρου Αγίου Χαραλάμπους από το ύψος της γέφυρας Ξηφίτα έως τις εγβολές του μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό της Συμβούλιο. Για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου, η ΔΕΙΑΣ θα προχωρήσει σε σχετικό διαγωνισμό εφόσον δεν διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα, ενώ το κόστος του έργου εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 20.000 ευρώ.